Κόντρα στις αυξήσεις στα καύσιμα και σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, οι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος τουλάχιστον για το μήνα Απρίλιο θα είναι μειωμένοι, δίδοντας μικρή αλλά σημαντική ανάσα στους καταναλωτές. Σύμφωνα με την αρχή ηλεκτρισμού, ο λογαριασμός για τον τρέχοντα μήνα θα είναι μειωμένος κατά 6,6% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, με την τιμή της κιλοβατόρας από 29,5 cents να κοστίζει 27,5 cents, περιλαμβανομένου του ΦΠΑ και της χορηγίας του κράτους. Αυτό οφείλεται κυρίως στη μείωση του κόστους καυσίμου που έχει παρατηρηθεί τους προηγούμενους μήνες. Παραμένει σε ισχύ και το μέτρο που έχει εξαγγείλει η πολιτεία με τη χορηγία που εμφανίζεται και στα τιμολόγια της αρχής ηλεκτρισμού, το οποίο θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι και 30 Απριλίου. Οι τιμές ωστόσο εξακολουθούν να παραμένουν στα ύψη, καθώς συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά οι λογαριασμοί είναι φουσκωμένοι κατά 17%. Οι προβλέψεις πάντως για τους επόμενους μήνες δεν είναι ενθαρρυντικές, μέρα και την απόφαση από πλευράς του ΟΠΕΚ να μειώσει την παραγωγή πετρελαίου, καθότι μια τέτοια ενέργεια αναπόφευκτα και αλυσιδωτά θα εκτοξεύσει τις τιμές των καυσίμων. Οποιαδήποτε αύξηση ή μείωση παρατηρείται στην τρέχουσα τιμή καυσίμων από τη βασική τιμή καυσίμων όπως καθορίζονται στις διατιμήσεις της ΑΕΚ, αυξάνεται ή μειώνεται ανάλογα και η τιμή της κιλοβατόρας. Όσο αφορά στο ενδεχόμενο επέκτασης ή όχι της παράτασης επιδότησης, θα συζητηθεί στην επόμενη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, με την πρόθεση της κυβέρνησης να κλείνει προσθετική απάντηση, εν τούτης χωρίς να διευκρινίζεται πότε αυτή θα δοθεί. Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η κοινή άσκηση με την επωνυμία Αριάδνη 20.